Λοιπόν, θα αρχίσουμε με μία άσκηση για να ζεσταθούμε λίγο. Το είχα βάλει και στο, στην τηλεσυνεργασία. Το είδατε αυτό με την Εμιλία. Ακούγονται οι φωνές των αποκλεινών του. Ένας είναι η Εμιλία. Γενικά η σκέψη μου είναι ότι για να βρούμε το τελευταίο ψηφίο ενός ακεραίου αρκεί να διαιρέσουμε με το 10, αρκεί να διαιρέσουμε με το 10 και να βρούμε το υπόλοιπο. Συμφωνείτε γι' αυτό, ότι αν έχουμε οποιοδήποτε αριθμό. Λοιπόν, πες μου έναν οποιοδήποτε αριθμό με πέντε ψηφία. 10.512. 2, 4, 5, 6. Αλλά είναι κάπως περίεργο. Μπορεί να έχει το 6. Ας είναι και έτσι, ρε. Αυτός ο αριθμός είναι στην πραγματικότητα ο εξής. 6 συν 7 επί 10 συν 5 επί 100 επί 10 στο τετράγωνο συν 3 επί 10 στην τρίτη συν 2 επί 10 στην τετάρτη συν 10 στην 5. Συμφωνείς? Άρα, ίσο μάλλον, 6 συν 10 επί κάτι. Το 10 βγαίνει κοινός παράδειγμα. Άρα, αν κάνουμε τη διαίρεση, σκεφτείτε πώς γίνεται η διαίρεση και τα λοιπά, το υπόλοιπο θα είναι 6. Δηλαδή, ο αριθμός 1, 2, 3, 5, 7, 6, μόντουλο 10, ίσον 6 μόντουλο.
Γιατί αν έχεις αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση, μπορώ να το σκεφτώ. Όταν κάνουμε τη διαίρεση με το 10 και λέμε πάει τόσες φορές και ο ακέρος είναι ο ωμέγα και συνεχίζουμε, τι κάνουμε, τόσες φορές επί 10 πλήρω αυτό, δηλαδή το αφαιρείς δεκάδες, πολλαπλάσια του 10. Εδώ πέρα θα τα αφαιρέσουμε αυτά τα πολλαπλάσια του 10 και τελικά, συνεχίζοντας, θα μείνει το 6. Σκέψου εδώ πέρα, τι σημαίνει διαίρεση. Διαίρεση σημαίνει να βρούμε έναν ακέραιο που να αφαιρούμε πολλαπλάσια του διαιρέτη. Εδώ είναι το 10. Και εδώ εντάξει, μπορεί να το πούμε πιο αυστηρά ότι ισχύει αυτό. Και επομένως, το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτού δια 10 είναι το 6. Άρα ισχύει αυτό το 6 μόντουλο 10, ίσως αυτό. Συμφωνούμε. Και τελικά, άμα το καλοσκεφτούμε, ότι για να βρούμε το τελευταίο ψηφίο, αρκεί να διαιρέσουμε με το 10 και τι θα... και θα μείνει αυτό που θα μείνει, το υπόλοιπο. Γενικά, το α μόντουλο νη, Γεωργία, ισούται με το β μόντουλο νη, πότε. Δεν είναι αν και μόνο εάν η διαφορά τους, το νη διαιρεί. Το α πλην β. Να. Εδώ η διαφορά... Γιατί γράφουμε ισότητα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και δεν βάζουμε το αυτό. Αυτό λες. Ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ισότητα. Δεν είναι, είναι υποψηφιότητα. Αν θέλουμε να έχουμε υπερβολική αυστηρότητα, θα πρέπει να βάζουμε τα τρία, να πούμε ότι είναι ισότιμοι. Αλλά... μετά από λίγο, όταν αρχίζουμε και το εξοικειωνόμαστε, βάζουμε και ίσο. Η ισοτιμία αυτή είναι και μια γενικευμένη ισότητα. Μην δίνει σημασία περισσότερο σε αυτό. Αν το θυμάσαι, βάλε τρία ίσο. Πάντως ότι ισχύει αυτό, ίσως με αυτό, είναι γεγονός. Καλά, αν είναι τέτοιος αριθμός, αμέσως το καταλαβαίνω. Αν όμως ο αριθμός ήταν αυτός ο τεράστιος, άμα πάμε να δούμε αυτόν τον αριθμό, ότι ο υπολογιστής το βρίσκει, ψάχνει και ψάχνει, είναι μια απελπισία σχέδια. Αποκλείεται δηλαδή να το βρίσεις, όσο και χρόνο και να έχεις. Λοιπόν, η σκέψη είναι η εξής. Και έτσι είναι πάντα η μέθοδος, έτσι, λύση της άσκησης. Παίρνουμε το 7, μόντουλο 10 και παίρνουμε τα πολλαπλάσια του. Το 7 στο τετράγωνο, δηλαδή τις δυνάμεις, το 7 στο τετράγωνο μόντουλο 10. Πόσο θα είναι αυτό. 749. Μόντουλο 10 είναι το τελευταίο ψηφίο. 9. Πίσω 9. Μόντουλο 10. Παίρνουμε το 7 στην τρίτη. Μόντουλο 10. Ορίστε. 9, 7, 63, 3 μόντουλο 10. Το γιατί είναι 3. Γιατί 7 στην τρίτη δεν ξέρω, δεν το υπολόγισα, αλλά μπορείς να υπολογίσεις αυτό που βρήκες το 9 επί 7 μόντουλο, 7, 9, 63. Α, μόνο. Αν πάρουμε το 7 στην τρίτη, πόσο κάνει. Είναι 49 επί 7. 49 επί 7. 49 επί 7, 7, 9, 63. 4, 28 και 6. 30, τέλος πάντων. Λίγε σε 3, άρα είναι το 3 μόντουλο. 7 στην τετάρτη, μόντουλο 10, πόσο. 1. Είναι 12. Είναι 12.
δεν κάνουμε όπως... 3-7. Α, 3-7. 3-7-21. Ή 3-7-21 ή υπολογίζουμε σκέτο το 7 στην Τετάρτη, που δεν ξέρω είναι 1000 τόσο. Αλλά για κάνει ευκολή ισχύει αυτό, αυτό που βρήκε εσύ για να μην υπολογίζει ξανά επίπεδο. Επί το 7 ακόμα, 3-7-21 είναι ένα το τελευταίο ψηφίο, είναι ένα μόντουλο 10. Μόλις φτάνουμε στο 1, Γεώργια, σταματάμε και λέμε ανασένουμε. Και λέμε ότι εργαζόμαστε στο Z10. Το περιβάλλον της εργασίας είναι στο Z10. Και εδώ πήραμε το 7 μόντουλο 10 και θέλουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις. Έτσι. Έχουμε ένα περιβάλλον, αρχίζουμε και το κοιτάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία, εντάξει, αυτό δεν λέει και τίποτα τώρα. Αλλά το 2012 το διαιρούμε με το 4, γιατί βρήκαμε εδώ πέρα ότι στο 4, 7 στην Τετάρτη είναι άσος. Το θέλουμε πάρα πολύ να έχει, να βρούμε τον άσο. Και μάλιστα τον πρώτο άσο, την πρώτη φορά που βρίσκουμε τον άσο. Διαιρούμε λοιπόν με το 4. Αν ήταν 5, θα διαιρούσαμε το 5 και ούτε καλύτερα. Πόσο μας κάνει αυτό? 4-5-20 από 20-0. 503. Άρα λέμε, 7 μόντουλο 10 στην 2012 ίσον 7 μόντουλο 10 στην Τετάρτη και όλο στην 503. Είναι μισή δύναμη. Ίσον το μέσα 7 στην μόντουλο 10 στην Τετάρτη είναι 1, αλλά το 1 όσες φορές και να εξοφίσει την δύναμη είναι 1. Ένα μόντουλο. Η απάντηση είναι, Το τελευταίο ψήφιο του 7 στην 2012 είναι 1. Για να το γενικεύσουμε και να δούμε, αν του χρόνου πόσο θα είναι το τελευταίο ψήφιο. Στην 2012 ή 2013 μόντουλο 10 πάλι θα το διαιρούσαμε με το 4, γράφεται 7 μόντουλο 10 στην Τετάρτη και όλο στην 503 επί 7 μόντουλο 10. Είναι συν 1. Είναι 4 επί 503. Το γράφουμε από τον αλγόριθμο της διαίρεσης 4 επί 503 συν 1. Οπότε μια δύναμη σε αυτό τι θα είναι, γινόμενο. Έτσι. Αυτό που ήδη το υπολογίσαμε ότι είναι 1, επί 7. Θα είναι 7. Το 2014 θα είναι 7 επί 7, 9. Το 2015 θα είναι 3, που το βρήκαμε, 63. Το 2016 ξανά άσος. Δηλαδή έχουμε ένα κύκλο μήκους 4.
πάρουμε το μόδουλο 7, αν πάρουμε άλλο νούμερο, αλλάζει. Αν μας έλεγε ποιος είναι ο αριθμός, το τελευταίο ψηφίο του 56, στο 2012, τι θα έλεγες εσύ. 36 μόντουλο 10. Κάτσε τέτοιο. 6 μόντουλο 10 θα είναι 6 μόντουλο 10. Οπότε είναι να βρούμε το 6. Το τελευταίο ψηφίο του 6 στην 2012. Ποιο είναι. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί εργαζόμαστε στο Z10. Ένα δύσκολο πράγμα είναι όταν δεν βρίσκεται ο άσος. Υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται ο άσος. Άμα δεν βρίσκεται ο άσος, τι. Έλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα σας αφήσω ως ερώτημα μέχρι την άλλη φορά. Δηλαδή, θα σας πω. Το 2, να έχουμε τον αριθμό 2 στην 2012. Μόντουλο 10, υπάρχει άσος. Ε? Δεν μπράβο. Είναι σημαντικό, γιατί αν ήταν άσος, θα ήταν η διαφορά του 2 σε κάποια δύναμη πλην 1 να διαιρείται με το 10. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Αυτή είναι μια απόδειξη, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε άλλο. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα, μετά θα κάνουμε και ένα θεώρημα να δούμε πού εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα. 2 στην Τετάρτη είναι 2 στην Τετάρτη, 2 στην Δευτέρα που είναι 4 μόντουλο 10, 2 στην Τρίτη που είναι 8 μόντουλο 10, 2 στην Τετάρτη 16, 6 μόντουλο 10. Μόντουλο κάπου 0. 2 0 αποκλείεται να βρούμε σύμφωνα με την παρατήρησή σου κιόλας. Γιατί 2 σε κάποια δύναμη πλην 0 θα πρέπει να διαιρείται με το 10. Το 10 να διαιρεί αυτή τη διαφορά. Έτσι είναι. Ναι, αλλά το 5 θα πρέπει να διαιρεί κάτι τέτοιο και δεν το διαιρεί. Πώς αποκλείεται να βρούμε 0. Θα ήταν καλό να βρούμε 0, αλλά δεν βρίσκεται. Αλλά ας κάνουμε αυτό, γιατί το μοναδικό πράγμα ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε. 2 στην Τετάρτη είναι στον 6, 2 στην Πέμπτη πόσο μας κάνει. 2, το είχαμε βρει το 2, να το είχαμε βρει. Δηλαδή 2 στην Πέμπτη, μόντουλο 10, είναι ίσον 2 στην Πρώτη, μόντουλο 10. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε τώρα στον κύκλο. 2 μόντουλο 10. Οπότε εσύ θα διαιρέσεις το 2012, με το 5 αυτή τη φορά. 4, 5, 20, 20, 0. Το 12 θα μας πει 2, 5, 10. 2. Συμφωνεί. Άρα θα πούμε 2 στην 5η, μόντουλο 10. 2 στην 5η, λάθος. 2 στην 2012. Θα είναι 2 μόντουλο 10 στην 5η και όλο στην 402 επί 2 μόντουλο 10 στο τετράγωνο. Οπότε το κατέβασες αρκετά αυτό. Οπότε ξανά με το 5 και θα δεις πόσο υπόλοιπο θα είναι. Έτσι. Και πάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν δηλαδή το 2, το 2 δεν είναι αντιστρέψιμο στοιχείο στο Z10 και έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή μετά τι θα κάνουμε, θα ξαναδιαιρέσουμε το 302 με το 5. Θα βρούμε ένα μικρότερο. Θα βρούμε ένα μικρότερο μέχρι να. Εντάξει, μικρότερο. Να διαστήσεις που πρέπει να είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις 7-8 φορές. Άντε να κάνεις 2 φορές, ας πούμε, και να βρεις αμέσως. Ενώ πριν αυτό ήταν άσος και έφευγε αμέσως. Ναι.
Μπορείτε να πείτε πάλι πώς βρήκαμε τις μεγάλες δυνάμεις, 7, 5 της κλπ. Πώς βρίσκαμε τι μόδιο είναι. Πριν. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν στο 7 και βρήκαμε τις δυνάμεις. Εδώ είναι 7 στην πρώτη. Εντάξει, είναι 7. Όταν δεν μπορούμε να το προλογίσουμε, δηλαδή στο 7 τρίτη που δεν το κάναμε με πράξη, πώς το βρήκαμε την αιτία. Α, είχαμε ήδη το 7 τρίτη είναι 7 τετράγωνο επί 7. Ναι. Το 7 τετράγωνο ήδη το βρήκαμε ενδιάμεσα. Είναι 9. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτό με το 7 και να βρούμε 7, 9, 63, 3. Α, εντάξει. Οπότε αλλά μπορεί να το κάνει και το 7 τετάρτη. Αυτό ήθελε. Ναι, οπότε στο 7 τετάρτη κάνουμε 3 επί 7. Βλέπουμε ότι κλείνει ο κύκλο. Ξανά. Α, εντάξει, γιατί μετά είναι ξανά. Εντάξει. Ενώ πριν δεν κλείνει. Άλλο. Τώρα αυτό για να το βρούμε, πρέπει να διαιρέσουμε πάλι το 402 με το 5. Ναι, είναι πόσα, 80 τόσα, αν ξαναδιαιρείς. Θα μας βγει 80, συν 2. Υπολογίσει προσεκτική. Και μετά... Δηλαδή αυτό θα το γράψουμε μετά 2 μόδουλο 10 και στην 5η. Και όλο στην 5η, και όλο στην 80. Επί... αυτός κι άλλο ένα τέτοιο, επί 2 μόδουλο 10, τετράγωνο. Ναι, γιατί επειδή είναι... Εντάξει, μπορεί κατευθείαν να γράψεις το 2012, 5, τόσες φορές, 5-5, να το κάνεις αμέσως και... Αλλά... Και μετά θα προπλασιάσουμε τα... Ναι, πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός, να είναι προσεκτικός κανείς, να μην μπερδευτεί με αυτό, ενώ ξέρει τώρα πώς θα το πάει. Ενώ αν το έβγαινε ο Άσος, θα κατέρεε αμέσως αυτό και θα μείνει μόνο το υπόλοιπο. Το ζήτημα είναι ότι είναι... Το 10 δεν είναι πρώτος. Αν ήταν πρώτος, πάντα θα βρίσκανε άσο. Λοιπόν. Για τότε γιατί επιλέγουμε να διαρρούμε το 10. Εμείς το επιλέγουμε αυτό. Σας ευρίσκω. Τώρα είπαμε ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού. Ναι. Αλλά το τελευταίο ψηφίο του αριθμού ταυτίζεται με το αν διαιρέσουν με το 10. Γιατί το δεκαδικό τρόπο γραφής δεν είναι. Ναι. Αναγκαστικά. Αν είχαμε το 7 βάθμο και ήταν κάθε 7 είχαμε άλλο ψηφίο, ήταν αλλιώς, αλλά δεν είμαστε. Μπορούμε να το διατυπώσουμε αλλιώς. Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο της διαίρεσης με 10 του 7 εις την τόσο. Ή αλλιώς, ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο της διαίρεσης το υπόλοιπο. Άσκηση. Να βρεθούν. Το υπόλοιπο της διαίρεσης. Του 7 εις την 2012. Με. Πες έναν πρώτον αριθμό, όχι τεράστιο που μας. Κάτι. Με 5. Η ίδια μέθοδος. Τώρα, όμως, σημείωση. Έχουν 7 μόντουλο 5, μάλλον εργαζόμαστε, στο Z5. Το Z5 έχει το 0, 1, 2, 3 και 4. Και είναι και πρώτος. Άρα όλα τα στοιχεία να αντιστρέψουμε εκτός από το 0. Δηλαδή το 7 μόντουλο 5 τώρα είναι πόσο μόντουλο 5. Θα είναι 2 μόντουλο. Το οποίο είναι αντιστρέψιμο στοιχείο. Και σύμφωνα με το θεώρημα του Φερμά, θα θυμάστε το θεώρημα του Φερμά, τι λέει. Να σας θυμίσω τι λέει το θεώρημα του Φερμά, παιδιά. Το θεώρημα του Φερμά λέει το εξής. Τι πρώτο, Φερμά. Τι πρώτο. Ο οποίος δεν διαιρεί το α,
Αλφα είστε πυκνημένα. Μόντουλο πι. Ίσον ένα μόνο. Πι. Το πι διαιρεί το α στην πι πλην 1 πλην 1. Το ίδιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν είναι πρώτος και δεν είναι το 0 μόντουλο πι, τότε σε κάποια δύναμη, και μάλιστα το θεωρούμε του Φερμά, λέει ότι είναι πι πλην 1 δύναμη, είμαστε σίγουροι πιάνουμε τον άσο. Για να μην είναι πρώτος. Ναι, δεν είναι. Θα πούμε τώρα στο Z μην τι γίνεται. Θα έχουμε το θεώρημα του Euler, θα το αποδείξουμε ξανά, στα αχνάρια του Fermat. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να είναι αντιστρέψιμο. Λοιπόν, βέβαια, εδώ άρα, αυτά είναι οι σκέψεις στο περιθώριο. Άρα, εδώ τι θα έχουμε. Το 2, το 5 είναι πρώτος. Αυτός είναι ο πι. Το 2 δεν διαιρεί το 5. Το πι στο θεώρημα του Φερμά είναι το 5. Το 2 δεν διαιρεί το 5. Έτσι, το 5 δεν διαιρεί, ο πρώτος δηλαδή. Το 5 δεν διαιρεί το 2. Άρα, το 2 σε ποια δύναμη αντωνεί. Στην Τετάρτη. Στην Τετάρτη, ίσον 1 μόντουλο 5. Αν μας πέφτει καμιά άσκηση που χρησιμοποιούμε αυτό, καλό κακό το ελέγχουμε κιόλα. Εντάξει, καλά τα είπε Φερμά. Αποκλείεται βέβαια, αλλά μπορεί να έχει κάνει κανένα παραδομή, κάποια λάθος. Θα είναι κρίμα να χάσει κάτι. Για να δούμε, 2 στην Τετάρτη είναι 16. Αν το διαιρέσουμε το 5, είναι υπόλοιπο 1. Δεν θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος ο Φερμάνης. Λοιπόν, επομένως, η βασική ιδέα είναι, επειδή είναι μεγάλη δύναμη, δηλαδή 2 στην 2012, μόντουλο 5, 7 στην 2012, ή το 7. 7, μόντουλο 5 στην 2012. Εμείς το βρήκαμε ότι είναι 2 μόντουλο 5 το ίδιο πράγμα. Είναι 2 στην Τετάρτη μόντουλο 5. Στην 2012. Και όχι. Άμα διαιρέσουμε με το 4, πόσο είναι, 500, πάση περιπτώσει είναι 1. Πάμε το τελευταίο ψηφίο είναι 1 πάλι. Ναι, θέλετε κάτι. Οπότε για να έχουμε και ένα άλλο ισχυρό εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις, λέμε το εξής. Πρώτο. Μία κέρδος. Είναι μεγαλύτερο του 1. Δεύτερο. Θεωρούμε το Z μη. Που το ζεθνί είναι το 0, 1, 2 κτλ. Μέχρι νη πλην 1. Νη το πλήθο στοιχείο. Είχαμε αποδείξει επίσης το εξής, ότι
το αλφα μόντουλο νι κάποιο στοιχείο του ζέτ είναι αντιστρέψιμο, οπότε, εάν και μόνο εάν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α και του νι είναι ένα. Αυτό που έχουμε απολύσει. Το θυμάσαι? Ναι. Τι άλλο να το ξαναπούμε? Το έχουμε αποδείξει, μετά μας είπατε βάζει εκείνο εκεί με τον λάδι, να πούμε ότι συμβαίνει. Mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει και... Α, και κρασί. Οτιδήποτε. Δηλαδή, αν ήταν πρώτος, πι, θα ήταν όλα αντιστρέψιμα εκτός από αυτό. Λοιπόν, θα ήταν πι πλην ένα το πλήθος των αντιστρέψιμων. Τώρα όμως που είναι ο 10, οι αριθμοί που ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι 1 με το 10 είναι το 1, το 3, το 6, το 7 και ποιο άλλο, και το 9. Και το 9. 4. Τέλος πάντων, είπα. Λοιπόν, το τρίτο, το πλήθος των αντιστρεψίμων στοιχείων του ζέτμου το συμβολίζουμε με φι του νι και αυτό είναι η συνάρτηση του Euler. Τι είναι το φι του νι, δηλαδή. Έχουμε έναν αριθμό ίσον με το 100. Είναι πόσα είναι τα αντιστρέψιμα στοιχεία του Z100, που είναι το ίδιο πράγμα. Ποιο? Με το πόσοι αριθμοί μέχρι το 100, από το 1 μέχρι το 100, δηλαδή, ας το γράψουμε έτσι, φι του νι, ίσον, πλήθος, ακεραίων, αλφα με αλφα μεγαλύτερον ίσον του 1 μικρότερον ίσον του μη και μέγιστος κοινός διαιρέτης του αλφα νι είναι 1. Αυτό είναι το φύτιμο. Πέμπτο. Προφανώς φι του πι είναι π πλην 1, αν π πρώτος. Είναι μια αριθμητική συνάρτηση με τους ακεραίους, τους φυσικούς, που κάτι μετράει, ας πούμε. Και μάλιστα έχουμε και έναν τύπο, σιγά σιγά θα βρούμε και έναν τύπο εκεί πέρα. Αν δεν είναι πρώτος, τι γίνεται. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, είμαστε στο ζέτμι. Στο ζέτμι που έχει μη το πλήθος στοιχεία και εμείς ας γυρίσουμε σελίδα. Είμαστε στο ζέτμι. Έκτο. Στο ζέτμι. 0. 1. Μη την 1. Επιλέγουμε αλφα μόντουλο νι που ανήκει στο ζέτ νι έτσι ώστε αλφα μόντουλο νι αντιστρέψιμο. Τι σημαίνει ότι είναι αντιστρέψιμο? Είναι ισοδύναμο με το μέγιστο
Μπράβο. Ισόδυτα. Είτε πούμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α και του ν είναι ένα. Είτε πούμε ότι αυτό είναι αντιστρίψιμο, είναι το ίδιο πράγμα. Συμφωνούμε. Εύκολο. Ένα μόντουλο νι. Ωμέγα 1 μόντουλο νι. Ωμέγα 2 μόντουλο νι. Και ούτω καθεξής. Παίρνουμε εδώ σε μια λίστα τα αντιστρέψιμα στοιχεία του ζέτνη. Πόσα είναι, είπαμε. Δεν είναι πρώτος. Είναι φι του νι το πλήθος. Δηλαδή το τελευταίο θα είναι φι, μάλλον ας βάλουμε ωμέγα 2, γιατί είναι το ωμέγα 1, έτσι, ωμέγα 1, ωμέγα 2, ωμέγα φι με δείκνη φι του νι, μόντουλο νι. Βάζουμε εδώ πέρα το σύνολο αυτό να είναι τα αντιστρέψιμα στοιχεία. Αντιστρέψιμο στοιχείο. Το καθένα θα μπορούσαμε να το πούμε και διαφορετικά ότι το ωμέγα i μαζί με το νι είναι το μέγιστο κοινό διαιρέτη 1. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι όλα αυτά φυσικά, γιατί αυτά που δεν είναι μέγιστο κοινό διαιρέτη 1 δεν είναι. Και τι κάνουμε. Εμείς επιλέξαμε ένα από όλα αυτά και το πολλαπλασιάζουμε με όλα. Δηλαδή από εδώ παίρνουμε το α επί 1. Από εδώ παίρνουμε, δεν βάζουμε τα μόντουλα, έτσι, α επί ωμέγα 2, α επί ωμέγα με δείχνουν φι του νι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων του ζέτ νι, που ξέρουμε ότι την ιδιότητα έχει. Διαλέξαμε ένα από όλα αυτά και το ονομάσαμε α. Το α θα είναι ένα από αυτά. Και πολλαπλασιάζουμε το καθένα από αυτά με το α. Αυτά εδώ πέρα που είναι αντιστρέψιμα αυτά. Αυτά είναι εδώ πέρα γινόμενο δύο αντιστρεψίμων στοιχεία. Είναι αντιστρέψιμο γιατί αφού είναι και το ένα αντιστρέψιμο και το άλλο αντιστρέψιμο, μέχρι τους κοινούς διαιρέτες τους παραμένει το ένα. Το ένα και το γινόμενο. Θέλει να αποδειχθεί άμα αμφιβάλλουμε λίγο. Οπότε λέμε το εξής. Αυτά όλα είναι αντιστρέψιμα. Αυτά όλα είναι φι του νι το πλήθος. Κάποιος αριθμός. Είναι 500 το πλήθος. Αυτά είναι όλα τα αντιστρέψιμα του ζέτ νι και το ίδιο πλήθος. Δεν θα συμπίπτει το πλήθος αυτό με αυτό. Λέμε. Το ζέτ νι είναι ένα πεπερασμένο σύνολο. Παίρνουμε από αυτό το πεπερασμένο σύνολο τα αντιστρέψιμα στοιχεία. Και είναι αυτά. Αν πάρουμε το α και το πολλαπλασιάσουμε, θα μας δώσει αντιστρέψιμα στοιχεία το ίδιο πλήθος. Ναι, αλλά τελικά το σύνολο αυτό θα ισούται με αυτό το σύνολο. Μπορεί το α ωμέγα 2 να μην είναι το ωμέγα 2, αλλά να είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να μην είναι. Θα βρει το α ωμέγα 2, το α θα είναι ένα από αυτά. Το α ωμέγα 2 ένα από αυτά και ούτω καθεξής. Κάτι ακόμα θα πρέπει να αποδείξει κανείς ότι είναι διακεκριμένα μεταξύ τους. Δεν ταυτίζονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι τα ίδια με αυτά, με άλλη μορφή. Αυτό θυμίζει και ένα άλλο που είχαμε δει. Το θεώρημα του Φερμά. Είναι εντελώς το ίδιο. Μόνο που εκεί αντί για νι είχαμε πρώτο, πι. Οπότε τα αντιστρέψιμα στοιχεία ήταν όλα εκτός από το 0. Εδώ είναι το νι που είναι τα αντιστρέψιμα στοιχεία αυτά. Είναι εντελώς το ίδιο, η ίδια ιδέα. Θα μπορούσαμε να αποδείξουμε το θεώρημα αυτό του Euler και να πούμε για το Φερμά είναι βγαίνει αμέσως. Αλλά αποφάσισα να το κάνουμε δύο φορές στην πραγματικότητα. Οπότε τι κάναμε και στο θεώρημα του Φερμά. Να πολλαπλασιάσουμε αυτά και να πολλαπλασιάσουμε και αυτά. Εδώ τι θα βγει. Θα βγει 1 επί ωμέγα 1, επί ωμέγα 2, επί ωμέγα 3 κτλ. Επί ωμέγα με δείκτη φι του νι. Το γινόμενο όλων των αντιστρεψίμων στοιχείων. Ίσον
το γινόμενο όλων των αντιστρεψίμων στη γιον, γιατί και αυτά είναι, αλλά εδώ είναι με διαφορετική μορφή. Α, η στιγμή του νη, με τι, 1, ωμέγα 1, ωμέγα 2, ωμέγα φύ του νη. Λυθείτε το θεώρημα του θερμό που έπαιρνε νη παραγωγικό. Γιατί ήταν όλοι οι αντιστρέψιμοι. Ωραία. Αυτό είναι ένα αντιστρέψιμο στοιχείο. Αυτό είναι ένα αντιστρέψιμο στοιχείο. Μπορεί να διαγραφεί. Και τι βγαίνει. Βγαίνει ότι το α φύ του νη ίσον ένα μόντουλο νη. Αυτό είναι το περίφημο θεώρημα του όλη. Μπορείτε να το δείτε διατυπωμένο και διαφορετικό. Το α είναι αντιστρέψιμο στοιχείο. Άρα τι θα πώς θα διατύπωση. Αν ο μέγιστος τιμός διαιρέτης του α και του νη είναι 1, τότε άρα είναι αντιστρέψιμο στοιχείο. Τότε το νη διαιρεί το α εις την φύ του νη είναι 1. Μπορείτε να το δείτε και έτσι. Με αριθμητικό τρόπο, χωρίς μόνο. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Και αν το νη είναι πρώτος, τότε έχουμε το θεώρημα του Φερμό. Γιατί το φύ του πι είναι πι πλην 1. Έχει μέσα τις ιδέες της αντιστρεψιμότητας, το γενωμένο και τα λοιπά. Έχει πολλά. Δείτε προσεκτικά την απόδειξη και πιστείτε ότι είναι έτσι. Θα σας δώσει πολλές δυνατότητες για ασκήσεις. Κάτι, ναι, έχετε δει. Πριν είπατε ότι το 1 και το 2 και το 3 είναι αντιστρέψιμο. Γιατί? Όχι, γιατί το κατάλαβα. Και άρα μπορώ να το διαγράψω. Όταν έχουμε μια ισότητα, α επί χ ίσον β επί χ, ίσον α επί ψ, και το α είναι αντιστρέψιμο, που να πλασιάζουμε με το αντίστροφο του α, αλλά πρέπει να υπάρχει. Αν δεν είναι αντιστρέψιμο, παραδείγματος χάρη 0 επί χ ίσον 0 επί ψ ισχύει. Αν διαγράψουμε το 0, θα είναι χ ίσον ψ, κάτι που δεν. Αλλά αν είναι αντιστρέψιμο, αυτή είναι η ιδέα και επομένως χ ίσον ψ. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να σκεφτούμε λίγο τα αντιστρέψιμα στοιχεία και να συνεχίσουμε.